Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Μαθιάρης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις, σχόλια που έχουν να κάνουν με τις πολεμικές τέχνες. Η σημερινή ερώτηση, ο φίλος ο Άγγελος, Simple Fighting, δυνατός υποστηρικτής και φίλος, μου κάνει την ερώτηση τι είναι το Iron Palm και ποια είναι τα ωφέλη του. Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να καταλήξω για το Iron Palm. Το Iron Palm είναι μια τέχνη η οποία έχει ενσωματωθεί τουλάχιστον στο traditional Wing Chun που κάνω εγώ από τον Grandmaster William Chung, ο οποίος θεώρησε ότι ήταν καλό να βάλει το Iron Palm μέσα στην τεχνική του Wing Chun και με προδιαγραφές κιόλας ότι αυτοί που ολοκληρώνουν το σύστημα θέλουν να γίνουν δάσκαλοι για να μπορέσουν να πάρουν το επίπεδο του δασκάλου πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία φορά το Iron Palm. Τι είναι το Iron Palm? Το Iron Palm είναι μια διαδικασία σκλήρυνσης του χεριού η οποία κρατάει 100 μέρες. Οι 100 μέρες έχει να κάνει με 5 διαφορετικά προγράμματα τα οποία με δεκάλεπτη βάση του κάθε χέρι, δηλαδή χτυπάς το χέρι σου για 10 λεπτά και μετά αλλάζεις χτυπάς το άλλο και έχει 5 διαφορετικά προγράμματα, το οποίο το πρώτο κρατάει 10 μέρες, το δεύτερο επίσης 10 μέρες, το τρίτο και το τέταρτο από 20 μέρες και το τελευταίο κρατάει 40 μέρες. Το Iron Palm δεν έχει να κάνει μόνο με τη σκλήρυνση του χεριού, το Iron Palm έχει να κάνει και με την φάση, το πώς μπορεί να εστιάσει το χέρι σου και να χτυπήσει προς άλλες κατευθύνσεις με την παλάμη, το οποίο με τη γροθιά ναι, είναι εύκολο για να το κάνεις γιατί απλά κλείνεις τα δάχτυλα και τη δίνεις, αλλά την παλάμη δεν είναι το ίδιο ακριβώς όταν μπορέσεις να τη χρησιμοποιήσεις. Η διαδικασία των 100 ημερών έχει να κάνει ότι βάσει των λεγόμενων του William Chung λέει ότι αν το χέρι σου ολοκληρώσει την τεχνική του Iron Palm ισχυροποιείται 5 φορές επάνω. Αλλάζει η υφή, η ισχύ, έτσι, και η αίσθηση του χτυπήματος. Με τη λογική βέβαια αυτό που λέει ότι ισχυροποιείται το χέρι σου 5 φορές επάνω. Το θέμα στο Iron Palm, έτσι, το οποίο υπάρχει Iron Sink, δηλαδή σιδερένιο καλάμι, υπάρχει σιδερένιο κεφάλι, σιδερένιο στομάχι, σιδερένιο πόδι, έτσι, από εκεί και μετά έχουν βγει 1.000.000 πράγματα. Το Iron Palm ή το Iron Fist είναι εκπαιδεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με σκλήρυση της γροθιάς ώστε να μπορείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν χτυπάς κάποιον να μην πονάς εσύ. Ειδικά με τη γροθιά, γιατί όταν δίνεις κάποιον που έχετε δώσει μπουνιά σε κάποιον, ξέρετε, πάνω σε κόκαλα και αυτά, πονάει και το χέρι σας. Έχει να κάνει με τη λογική ότι η σκλήρυση αυτή σε βοηθάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να αντέχουν τα χέρια σου περισσότερο όταν μάχεσαι στα χτυπήματα, να μην πονάς, ώστε να μην έχει αναστατικό παράγοντα στην εξέλιξη της μάχης σου. Βλέποντας και μελετώντας την όλη φάση, γιατί και εμένα μου κίνησε την περιέργεια όταν το άκουσα την πρώτη φορά, το οποίο εγώ το Iron Palm το έχω εξασκήσει 2 φορές και η λογική ήταν μία για να το κάνω γιατί ήμουν υποχρεωμένος για σαν δάσκαλος και η δεύτερη ήταν για να το μάθω καλύτερα ώστε να μπορέσω να το καταλάβω για να το διδάξω και εγώ στους μαθητές μου. Η διαφορά του Iron Palm που χρησιμοποιούμε στο traditional Wing Chun του William Chung έχει να κάνει με την αποθεραπεία του χεριού, το οποίο γίνεται μετά από δεκάλεπτο χτύπημα, το οποίο χτυπάς το χέρι σου πάνω σε κάποιους σάκους οι οποίοι είναι ειδικά διαμορφωμένοι και σε ειδική θέση ώστε συγγνώμη, να μπορείς να εξελίσσεις τα βασικά προγράμματα. Για το αρχείο θα δείξω ότι στη βασική κίνηση, έτσι, που οι πρώτες 10 μέρες ας πούμε έχει να κάνει με αυτό το χτύπημα του χεριού σου σε ένα μαξιλάρι το οποίο είναι γεμάτο άμμο, έτσι, κάτω και χτυπάς το χέρι σου πάνω κάτω ώστε να μπορέσει να πάρει σκλήρυση. Η σκλήρυση κρατάει και στις 100 μέρες, δηλαδή στο βασικό πρόγραμμα όταν κάνεις 100 μέρες τα δύο χτυπήματα αυτά υπάρχουν και μετά από εκεί και μετά, έτσι, προστίθονται κάποια χτυπήματα τα οποία κάνεις στη φάση ώστε να μπορεί το χέρι σου να εστιάσει, έτσι, και σε άλλο τρόπο χτυπημάτων με την παλάμη. Εγώ έχω εφοδιαστεί και χρησιμοποιώ αυτό που μου είχε δώσει ο William Chung, ότι υπάρχει μια ρίζα, δεν ξέρω ποια ρίζα είναι, δεν μπόρεσα να μάθω όσο και αν προσπάθησα δεν μου είπε ποτέ,
Υπάρχει μια ρίζα η οποία γίνεται σε ένα κράμα μεταξύ κάποιων πραγμάτων τα οποία τα βάζεις σε ένα πυρέξι, σε ένα σκεύος, οτιδήποτε αυτό είναι, μπορεί να ζεστάνεις, το οποίο περιέχει κρασί, αλκοόλ, θιάφι, αλάτι και διάφορα άλλα συστατικά τέτοια, και τα βάζεις ας πούμε σε μια θερμοκρασία η οποία πρέπει να είναι αρκετά ζεστή. Όταν με τη στιγμή εσύ τελειώσεις το δεκάλεπτο που χτυπάς τα χέρια σου στο σάκο, θα πρέπει τουλάχιστον ένα με 1,5 λεπτό το χέρι σου να είναι μέσα στο υγρό, ώστε να μπορέσει να κάνει αποθεραπεία όλων αυτών των κακώσεων το οποίο παθαίνει το χέρι 10 λεπτά χτυπώντας. Το χέρι όταν το χτυπάς επάνω σε σάκους βάφεται, είναι όπως το μέταλλο. Έτσι. Αν το αφήσεις, Iron Palm δηλαδή μπορεί να το κάνει ο καθένας, δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος ένα σάκο ή να δει μια διαδικασία και να αρχίσει να χτυπάει το χέρι του. Το χέρι έχει να κάνει ακριβώς όπως το μέταλλο, δηλαδή αν το αφήσεις έτσι, και κρυώσει σιγά σιγά, αυτό κάποια στιγμή από αυτά που έχω ακούσει εγώ από τον William Zhang μπορεί να σου προκαλέσει μια παραμορφωτική αθρίτιδα, μπορεί να σου προκαλέσει ένα σωρό πράγματα τα οποία με τα λεγόμενα τα δικά του όταν κάνεις την αποθεραπεία, εγώ τουλάχιστον ας πούμε έχω τουλάχιστον κοντεύω 20 χρόνια που έχω κάνει το Iron Palm, έτσι, δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα στα χέρια μου, ίσα ίσα και κάποιες κακώσεις οι οποίες έτσι, μου είπε ότι κάποια προβλήματα από τα δάχτυλά μου που είχα σπασμένα και κάποια γενικά τέτοια προβλήματα στα χέρια μου θα γινότανε, και όντως είχε δίκιο σε αυτό που είπε. Τα χέρια μου δηλαδή μετά το Iron Palm ήταν αρκετά λειτουργικά. Τα ωφέλη τώρα που με ρωτάς, φίλε μου Άγγελο, τα ωφέλη που με ρωτάς, έτσι, παίζουνε. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος δεν έχει απολύτως καμία εμπειρία ή δεν έχει εμπλακεί ή τα χέρια του είναι πολύ μαλακά, θα μπορούσε να τον βοηθήσει ή να σκληρύνει λίγο το χέρι του ώστε να αντέχει περισσότερο στα χτυπήματα. Εγώ περνώντας από διάφορες πολεμικές τέχνες, κάποια στιγμή έτσι, ολοκληρώνοντας για να μπορέσεις να μεταβείς από τη μία ζώνη στην άλλη, υπήρχαν υποχρεωτικά κάποια σφασίματα που θα έπρεπε να κάνεις, τα οποία κάποια στιγμή ξεκινούσαν με μια σανίδα, μετά γινόταν δύο, έπρεπε να σπάσεις ας πούμε ξέρω εγώ τρεις με τον αγκώνα, μετά έπρεπε να σπάσεις κάποια κεραμίδια, κάποια πυρότουβλα, έτσι, και σε κάποια τέχνη ας πούμε υποχρεωτικά έπρεπε να σπάσω μια πλάκα πεζοδρομίου, έτσι, για να μπορέσω να πάρω ας πούμε ξέρω εγώ το συγκεκριμένο ντάν το οποίο χρειαζόμουν. Έχοντας καταλήξει όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται. Εντάξει, το Iron Palm είναι μια κατάσταση στην οποία άμα θα την κάνεις είναι καλή για σένα, σε βοηθάει. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ενδυνάμωση, έχει να κάνει και με την εστίαση. Έτσι, και τα ωφέλη του θα λέγαμε ότι είναι πολλαπλά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει η σωστή αποθεραπεία, αλλιώς καταστρέφεις το χέρι σου. Δηλαδή θα δημιουργήσεις προβλήματα ανεπανόρθωτα, τα οποία μπορεί τη δεδομένη στιγμή όταν θα το κάνεις να μην εμφανιστούν, αλλά εμφανιστούν πολύ αργότερα. Φίλε Άγγελε, πιστεύω ότι κάλυψα την ερώτησή σου και ότι η απάντησή μου έτσι, ήταν αρκετά διευκρινιστική για το Iron Palm. Εάν έχεις κάποια υπερώτηση, πολύ ευχαρίστως να την απαντήσω και αυτή. Φτάνοντας και καταλήγοντας, για όλους εσάς που με ακούτε πρώτη φορά, αν σας αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με ξαναακούσετε. Μπορεί να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση στο κανάλι σας, στο κανάλι κάποιου φίλου, πιστεύοντας ότι έχουν αξία αυτά που λέω, ώστε να τα ακούσει και κάποιος άλλος. Υποβάλλετε ερωτήσεις, σχόλια, είναι πολύ σημαντικό για να συνεχίσει να δουλεύει το κανάλι. Είμαι ο Χρήστος Αφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και βρίσκομαι στην Αγίου Δημητρίου 27 στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκοντας Wing Chun και Eskrima. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.